το κάνω εγώ αυτό τώρα. Τι το κάνω. Γεια σας, είμαι η Φωτεινή, καλώς ορίσατε στη Pack του Handmade. Σήμερα το πλάνο είναι διαφορετικό. Στο σημερινό επεισόδιο θα σας δείξω εδώ κάτω τα νήματά μου. Έχω να ψωνίσω από το 2020. Τολμώ να πω, δηλαδή είναι ό,τι έχω αποθηκευμένο, έχω αγοράσει δηλαδή πριν το 2020 και είναι στο στάσ μου, στην αποθηκούλα εδώ πέρα. Είχα κάνει μια εκαθάριση τότε, είχα χαρίσει πάρα πολλά νήματα τα οποία ήταν χαμηλής ποιότητας σε νέες πλέκτριες και σε ανθρώπους που πλέκουν κουκλάκια, φίλες μου κτλ. Και κράτησα εδώ τα διαμαντάκια, κατ' εμέ, και θα σας τα δείξω. Ένας από τους σκοπούς αυτού του καναλιού είναι ότι θέλω να διαχωρίσουμε λίγο το άλλο. Αγαπώ να ψωνίζω νήματα, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, και άλλο αγαπώ τη δημιουργία και το πλέξιμο. Σίγουρα ο υπερκαταναλωτισμός μας έχει οδηγήσει έτσι σε ένα ατέρμονο παιχνίδι, το οποίο το έχω παίξει πάρα πολύ καλά για πολλά χρόνια και κάνω έτσι μια στροφή. Μ' αρέσει να βάζω κάποιες προκλήσεις στον εαυτό μου, τα λεγόμενα challenge, και είμαι χαρούμενη που σε αυτό έχω ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά. Θέλω να κάνω ένα disclaimer ότι έχω πλέξει τα νήματα που μου έχει στείλει η εταιρεία για να τα δοκιμάσω, δηλαδή δεν έχω αγοράσει. Παρ' όλα αυτά, μέσα στον τελευταίο χρόνο υπήρχαν αυτές οι προσθήκες, καθώς επίσης έχω αγοράσει για να πλέξω την καζάκα μου, αγόρασα τα νήματα αυτά, επειδή όμως τα είχα βρει σε προσφορά και είχα αποφασίσει ότι θα πλέξω εκείνη τη στιγμή. Σε αυτό εδώ το κουτί δεν έχει προσθεθεί τίποτα από το 2020 και μετά. Λοιπόν, αν είστε έτοιμοι για αυτό το βίντεο, το διαφορετικό, έτσι το παρείστηγο, κάντε το ρόφημά σας. Εγώ πίνω τσάι, κλασικά. Γενικότερα, αν σας αρέσουν και τα βότανα και τα τσάι, επισκεφτείτε και το blog μου που μοιράζω ομοδιάφορα, τι μου αρέσει, τι δοκιμάζω, και λέω και τα θετικά και τα ωφέλη, οπότε αν θέλετε να προσθέσετε και κάποιο καινούργιο, μπορείτε να περάσετε και από εκεί και να το δείτε. Και κάντε εγγραφή σε αυτό το κανάλι αν δεν έχετε κάνει ακόμη. Κάντε κουδουνάκι, πατήστε κουδουνάκι, γιατί πια το YouTube δεν στέλνει ενημέρωση για τα καινούργια βίντεο. Ακόμη και εγγραφή να έχετε κάνει, αν δεν έχετε πατήσει το κουδουνάκι, δεν θα έρθει ενημέρωση. Αφήστε μου το σχόλιο να μου πείτε πώς σας φαίνεται αυτό το είδος στα βίντεο, γιατί πιστεύω κάτι μου λέει, θα έχουμε αρκετά. Και πατήστε like ή dislike αν σας αρέσει ή όχι. Μετά από αυτή τη μεγάλη εισαγωγή μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά έφερα το καρεκλάκι μου για να κάτσω και θέλω να σας δείξω εδώ από κάτω έχω δύο κουτιά. Το πάνω κουτί είναι όλα μου τα πλεκτά τα οποία τα έχω για το κατάστημα, για εκθέσεις, είναι όλα αυτά που έχω κρατήσει. Ίσως θα μοιραστώ σε ένα βίντεο άλλο μαζί σας, να πιάσω και το μαλλί που λέμε. Και από κάτω είναι το στάζ, το καλό το στάζ. Το καλό εδώ είναι που βλέπετε ότι μετακινούνται. Είχα κάνει μία κατασκευή. Είχα κάνει ένα τρόλεϊ για τη φέδρα, αλλά τελικά το χρησιμοποίησα εδώ από κάτω, οπότε βγαίνει πολύ εύκολα για να κάνω τα βίντεο, να τα μετακινήσω, μιας και ο χώρος είναι πάρα πολύ μικρός. Πάμε λοιπόν να δούμε. Το ανοίγω. Μια στιγμή να μήπως έχουμε ένα πανοραμικό. Αυτό είναι το πανοραμικό, το πλάνο. Εδώ είναι όλα τα
καλούδια και τώρα θα σας τα δείξω ένα-ένα. Είναι και τα βαμβακερά μου και τα χειμερινά, καλοκαιρινά, χειμερινά, όλα εδώ. Αυτό το οποίο έχω φτιάξει την καζάκα μου, θα σας αφήσω να τη δείτε. Είχα αγοράσει όλο το πακέτο σε μια προσφορά. Εντάξει, αυτό το νήμα δεν θα τη χάναμε. Τέτοιες προσφορές μην τις χάνετε. Εγώ εργαζόμουν, όπως γνωρίζετε, και σε κατάστημα, οπότε ήμουν πολύ κοντά σε τέτοιες ευκαιρίες και τις άρπαζα πάντα, δεν το συζητώ. Μου έχουν μείνει, αφού έφτιαξα την καζάκα μου, μου έχουν μείνει 3, 4, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 8. Μου έχουν μείνει 8. Εντάξει, αυτό δεν είναι ολόκληρο, αλλά είναι 8. Αν θέλετε, πείτε μου κι εσείς τι προτείνετε να πλέξω. Μου έχουν μείνει 8 μερινό ολόμαλο. Εγώ ένα φόρεμα σκεφτόμουν. Πείτε μου κι εσείς τη γνώμη σας. 8 από αυτά λοιπόν. Πάμε σε αυτό, στο οποίο ξεκίνησα και πλέκω μία ζακέτα που αντερεί. Με εμπνεύστηκα από την... Τέλος πάντων, από εκεί μου άρεσε πάρα πολύ. Φυσικά η έμπνευση είναι από εκεί, εγώ θα το κάνω χωρίς, δεν θα ακολουθήσω κάποιο πατρόν, θα το κάνω στα μέτρα μου κτλ. Το συγκεκριμένο, επειδή όπως βλέπετε, ήταν και αυτό που προσφορά, βλέπετε είναι δείγμα από τη συγκεκριμένη εταιρεία και είναι 35% μαλλί, αλπακά και έχει και ακριλικό. Ήταν και αυτό προσφορά. Από αυτά τώρα έχω 2, 4, 5, 5 και έχω ξεκινήσει και που πλέκω κανονικά. Άρα και αυτά τα νήματα τα χειμερινά. Πάμε σε αυτό. Δεν ξέρω, πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι της καγκαρού ξεκάθαρα, θα δω και αυτό, ελπίζω να το αξιοποιήσω φέτος. Το αφήνω, έχω 2 από αυτά μόνο, τα χειμερινά μου. Και μετά, στα χειμερινά έχω λίγο, δηλαδή λίγο από αυτό μερινό. Είχα πλέξει την κορδέλα μου, θα σας αφήσω να τη δείτε και αυτή. Αυτό εδώ είναι από την καζάκα που έμεινε. Αυτά είναι από την μπλούζα που μου μείνανε, μαλάκια είναι όλα αυτά. Και αυτό είναι από την καρδέλα μου, όνειρο, όνειρο, κάτι θέλω να κάνω με αυτό. Μάλιστα. Έχω αυτό το νήμα, το οποίο το έχω από τότε που ήμουνα στη σχολή. Δεν το έχω αξιοποιήσει και εδώ να τολμήσω να ανοίξω, ναι, εδώ σε αυτό το σακουλάκι δεν είναι νήματα ακριβώς, είναι ένα σχέδιο που είχα ξεκινήσει, όλο λουλούδια, ναι, αγαπώ τα λουλούδια, είμαι παιδί των λουλουδιών, το έχω εδώ, ελπίζω, δεν έχω αποφασίσει, αλλιώς θα το είχα εξελίξει, αυτό έχει μείνει έτσι. Επίσης ένα μαλάκι ολόμαλο. Αυτό, καλά, εξαιρετικό, εξαιρετικό αυτά τα χρώματα, υπέροχο. Και μου έχει μείνει, εδώ που βλέπουμε τα μισά, έχω αυτό, αυτό, και αυτό από τα σκουφάκια που έχω πλέξει με τα δάχτυλα. Είναι πάρα πολύ εύκολο, γενικότερα με χοντρό νήμα, να πλέκεις. Αυτό, εντάξει, σας έχω εξηγήσει και σας λέω και στο βίντεο ακριβώς οι λεπτομέρειες. Σας αφήσω το link, ειδικά τώρα που πλησιάζουν και γιορτές με τα παιδάκια, να πλέξετε, να κάνετε κάτι, να τους μάθετε, είναι μια πολύ ωραία ασχολία, το προτείνω. Όποια εταιρεία βρείτε, δεν υπάρχει
λόγος να προτιμήσετε κάποια. Και έχω ένα σχεδόν ολόκληρο, για να δω. Α, ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ, κάτι θα ετοιμάσω για το κατάστημα. Είναι μοχεράκι και μαλλί. Γενικότερα, θέλω να τολμάτε, εγώ αυτό εδώ ξεκίνησα το κατάστημα στο Jam Jar και χαίρομαι που επηρεαστήκανε και άλλοι και ανοίξανε ήδη πόσοι λογαριασμοί. Χαίρομαι να επηρεάζω θετικά τους ανθρώπους. Και φυσικά μου αρέσει και εμένα και χαίρομαι και εγώ ίδια. Και αυτό εδώ το εμπόρευμα που θέλω να το αξιοποιήσω και να δημιουργώ βάση αυτού, να μην κάνω εξτρά έξοδα. Φυσικά μπορεί να κάνω και κάποια αγορά. Παρ' όλα αυτά θέλω να βασιστώ πολύ σε εδώ σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό και τα περισσότερα θα είναι μοναδικά. Είμαι υπέρ του μοναδικού, είμαι οπαδός και συνεχίζω και θα συνεχίζω έμπρακτα να το αποδεικνύω. Λοιπόν, από ακριλικά έχω αυτό ολόκληρο, γενικότερα αυτό το χρώμα, έχω μία τρέλα για την ανιψιά μου. Θα δω τι θα κάνω. Το είχα πάρει για την ανιψιά μου, είναι καλής ποιότητας ακριλικό. Και μπορώ, τολμώ να πω ότι αυτά είναι τα μάλινα και τα χειμερινά, είναι μόνο αυτά. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ χαρούμενη. Τώρα όσον αφορά τα σύμμικτα, δηλαδή βαμβάκι ακριλικό, έχω συγκεκριμένες αποχρώσεις. Αυτό. Το οποίο είναι και πολύ καλά στην ποιότητα και αυτό και μου έχει μείνει και λίγο, αυτό θα φτιάξω το μποτάκι για να πάρω μέρος σε ένα challenge στο Instagram. Ακολουθήστε με και στο Instagram αν δεν με ακολουθείτε. Οπότε θα φτιάξω ένα στολίδι, είχα κάνει και πέρσι τα στολίδια όλα, τα είχα πλέξει με αυτά τα νήματα που είναι 50% ακριλικό, 50% βαμβάκι, πολύ καλή ποιότητα. Εδώ έχουμε και τι άλλο. Μας έχει μείνει και αυτό που είναι 50% βαμβάκι, 50% βισκόζι που έχω φτιάξει τη ζακέτα που φοράω, καθώς επίσης και το τοπάκι. Και με λίγα λόγια δεν έχω κάτι άλλο στο στάσιμο, αυτά είναι και είμαι τόσο περήφανη. Και πάμε τώρα στα βαμβακερά. Όπα, συγγνώμη. Να το μετακινήσω λίγο. Στα βαμβακερά οφείλω να ομολογήσω ότι δεν επικρατούσε λογική και έχω πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά από... Τι να σας πω τώρα. Και αυτό από προσφορά. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Ένα νήμα φανταστικό. Δεν ξέρω, εγώ όταν τα βρίσκω αυτά δεν μπορώ να αντισταθώ. Αυτό είναι από προσφορά. Αυτό το είχα αγοράσει, δεν θυμάμαι ακριβώς γιατί. Το 18 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ είναι ένα νήμα βαμβακερό, βισκός, το οποίο δεν θυμάμαι, κάτι ήθελα να φτιάξω, το ξύλωσα και το τύλιξα κουβαράκι. Δαντελώνημα έχω και αυτό, μη με ρωτάτε. Και εδώ είναι η ιστορία μου, αμαρτία μου, αυτά εδώ τα δαντελωνήματα, τα οποία είναι του Μιχαλόπουλου από το Βόλο. Είμαι τόσο συναισθηματικά δεμένη με αυτά. Είχαμε πάει στην αποθήκη το 2012 με δύο φίλες μου και είχαμε ψωνίσει με το κιλό κυριολεκτικά. Ενώ με το κιλό, ενώ με τα γραμμάρια, όχι ότι πήραμε πάρα πολλά κιλά, αλλά είχα πάθει μια τρέλα. Έχω από αυτά 4, δεν ξέρω τι θα τα κάνω,
ακόμα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολλά τα χρόνια, από το 2012. Μιλάμε για μία δεκαετία γεμάτη. Καθώς επίσης έχω και αυτό. Αυτά τα νήματα είναι κορυφαίας ποιότητας, δεν το συζητώ. Αν τα έχει κάποιος δοκιμάσει, μου το λέει. Εγώ ήθελα να ασχοληθώ τότε, ήθελα να κάνω κάτι σε λασέ και θα δω τώρα πώς θα τα αξιοποιήσω. Γενικότερα θα δω. Από αυτά εδώ έχω... Δεν θυμάμαι τώρα, εδώ βλέπω τρία, αλλά θυμάμαι είχα ξεκινήσει ένα μπλουζάκι και το ξύλωσα, οπότε κάπου έχω και το μπλουζάκι. Μετά, εδώ έχω το κοτόν περλέ της Πεταλούδα. Είχαμε μία συνεργασία από το blog και γενικότερα έχω πολλά χρώματα, γιατί μου έστελνε, καθώς και τα υπόλοιπα νήματα που θα δείτε μου έστελνε, αλλά κάποια είναι που τα έχω αγοράσει όσο εργαζόμουν στο κατάστημα. Αυτά είναι γενικά που έχω. Είναι ένα φανταστικό νήμα, όσο το γνωρίζω, να το χρησιμοποιούν και για κέντημα. Αυτό έχω πλέξει και μια κορδέλα, την έχω πάρα πολλά χρόνια. Θέλω και αυτά να τα αξιοποιήσω και πιστεύω ότι τώρα με το κατάστημα ότι θα μου δοθεί αυτή η ευκαιρία να αφήσω την φαντασία μου ελεύθερη και να φτιάξω ό,τι φαντάζομαι. Γενικά, αν σας έρθει κάποια ιδέα, πείτε μου, γράψτε μου. Και έχω και αυτό το οποίο θα ξεκινήσει να κάνω ένα μαγιό και το ξύλωσα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα πάμε στα ολόκληρα, το κορδονάκι. Όποιος έχει πλέξει με το κορδονάκι, σηκώσει το χέρι που λέμε. Πάρα πολλά τα μέτρα, το πιο οικονομικό νήμα της αγοράς, 100% βιβάκι. Έχω αυτά. Έχω αυτό το χρώμα. Αυτό το χρώμα. Αυτό το υπέροχο χρώμα. Αυτό το χρώμα. Μια στιγμή. Αυτό το έχω διπλό, απλά το ένα το έχω τυλίξει σε κουβάρι, οπότε δεν θα σας δείχνω, δηλαδή να το. Το είχα τυλίξει, μήπως έφτιαχνα κάτι φέτος το καλοκαίρι, όμως δεν κατάφερα. Αυτό το φιστική μέντα είναι όνειρο. Το γκρι έχω τυλιγμένο ολόκληρο. Είχα κάνει τη ζακέτα και μου είχε μείνει. Το μαύρο, λευκό, κίτρινο. Και αυτό το φούξια που το έχω πλέξει πολύ. Λοιπόν, αφού είδαμε και τη μέντα, έχω αυτό εδώ, το οποίο δεν ξέρω αν φαίνεται κόκκινο, αλλά είναι ροδί, πάρα πολύ ωραίο. Πορτοκαλί, κόραλο πορτοκαλί. Και αυτό το πράσινο. Τα έχω από κορδονάκια. Από κορδονάκια, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ. Σίγουρα θα φτιάξω και με αυτά κάτι. Γενικότερα, όπως είπα, είναι άλλο χόμπι να ψωνίζεις και άλλο να πλέκεις. Καλό είναι να μην επηρεαζόμαστε. Βλέπουμε τις τεράστιες ντουλάπες στο εξωτερικό και επηρεαζόμαστε. Εγώ, αν σκεφτείτε ότι και πείτε ότι πλέκω επαγγελματικά, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ λίγο το εμπόρευμά μου και χαίρομαι που κατάφερα να με μαζέψω. Λοιπόν, και αφού είδαμε το κορδονάκι, τώρα θα πάμε στο Super 10, ένα νήμα φανταστικό και αγαπημένο. Έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ.
κατά κόρον δηλαδή αυτό το νήμα, σε πάρα πολλές αποχρώσεις και σε κάποιες παραγγελίες που είχα. Οπότε έχω πολλά μικρά κομματάκια που έχουν περισσέψει. Αυτό είναι από το φανταστικό, είναι από το τσαντάκι που έπλεξα και το έκανα βίντεο στο κανάλι. Θα σας αφήσω link να το βρείτε. Το είχα αγοράσει από προσφορά. Όλη αυτή η κωδική, τώρα που θα σας δείξω, ειδικά στο Super 10, δεν κυκλοφορούν, γιατί τα είχα πάρει από προσφορά. Όταν βρίσκουμε προσφορές, τις τιμάμε. Τα μπλε τα έχω πάρα πολλά, έχω πλέξει κάποια τσαντάκια. Λογικά θα ανεβάσω στο κατάστημα σιγά σιγά. Εκρού, αυτό το ωραίο, το κίτρινο. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου το καφέ αυτού του τύπου, αλλά είχα μία παραγγελία σε ένα όμπρε τσαντάκι, είχε βγει φανταστικό και είχα βάλει αυτά τα τρία χρώματα. Είχε βγει ένα όνειρο ομολογουμένως, αλλά αυτό το συγκεκριμένο είναι φανταστικό χρώμα. Αυτό έχω κάνει μια μπλούζα, λευκό. Και πάμε τώρα στα ολόκληρα. Αχ, δεν μπόρεσα να πω όχι σε αυτό το χρώμα όταν το είδα. Είχε δύο, σε προσφορά ήταν. Τα πήρα, θα δω τι θα κάνω. Αλλά δύο σε αυτό το χρώμα και με αυτό, βασικά αυτό, να δω λίγο, ναι. Αυτό εδώ είναι που έπαιξα το τσαντάκι, μου έμεινε αυτό και έχω και αυτά. Το γκρι που είναι ένα από τα χρώματα, τα στάνταρ για μένα. Αυτό το όνειρο. Όνειρο αυτό το χρώμα, αν και δεν θεωρώ, επειδή είμαι πολύ λευκή, δεν θεωρώ ότι με κολακεύει. Πάντως το βλέπω αυτό το σωμόν, του σολομού και το σωμόν το βλέπω και τρελαίνομαι. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρώ ότι με κολακεύει και τόσο. Και πάμε σε αυτό εδώ το... Εσείς τώρα δεν ξέρω πως το βλέπετε, είναι του γραφίτι και έχει και λίγο σαν να μπλεδίζει, σαν να έχει λίγο ντένιμ έρωτας. Τρία είχε, τα πήρα, δεν το συζητώ. Και για το τέλος άφησα τα λουκουμάκια, αυτά εδώ το Natura, το Just Cotton της Demessé, ένα υπέροχο νήμα, μακρόινο, εξαιρετικό, το οποίο και αυτό τα είχα πάρει όλα από μία προσφορά. Τα αξιοποίησα τώρα και έχω κάνει τα cotton pads τους επαναχρησιμοποιούμενους δίσκους καθαρισμού για το πρόσωπο, θεωρώ ότι είναι τέλειο. Έχω φτιάξει βέβαια και μπλουζάκια ήδη, θα σας αφήσω να δείτε φωτογραφίες για να καταλάβετε. Και αυτά έχουν μείνει τα μοβ. Τώρα σας δείχνω τα ολόκληρα, έχουν μείνει και κάποια άλλα. Έχω το κίτρινο και άλλο μοβ και έχω και αυτά. Αυτά είναι στο σύνολο. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αφήστε μου το σχόλιο. Εύχομαι να αγαπάτε αυτό που κάνετε και να δείτε τον εαυτό σας μέσα από αυτό και να τον βρείτε και μέσα από αυτό το χόμπι. Καλό είναι να μην επηρεαζόμαστε από ό,τι βλέπουμε, είτε στο εξωτερικό, με τεράστιες ντουλάπες, με τεράστια ολόκληρα δωμάτια. Ο καθένας έχει το δικό του δρόμο και τη δική του πορεία, οπότε καλό είναι να μην επηρεαζόμαστε. Ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο για να ξεαγχωθούμε, έχω, δεν έχω και το οτιδήποτε. Αυτό είναι όλο το δικό μου το στάζ. Το μόνο που δεν σας έχω δείξει είναι... Έχω μία συλλογή από νήματα μεταλλικά
και νήματα μεταλλικά, μεταλλοκλωστή και ασήμι αληθινό μέσα, τα οποία τα έχω αλλού, καθώς επίσης τις κλωστές σκεντήματος, τα κοτόν περλέ και τα ντεμισέ. Σας έδειξα το στάσιο το υπόλοιπο, τώρα δεν ξέρω αν θέλετε, αν έχω κι εγώ κάποια άλλη διάθεση ή αν τα τακτοποιήσω, γιατί εκείνα βρίσκονται κάπως σε διαφορετικό κλίμα. Πλέξτε, χαρείτε τη ζωή. Μέχρι την επόμενη φορά, πολλά φιλιά.